δεν είναι ωραίο το ότι εγώ λέω, παιδιά, το θέατρο δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Οι άνθρωποι του θεάτρου υποφέρουν και λένε είσαι καταπληκτικός. Δεν είμαι καταπληκτικός. Εγώ δεν είμαι σημαντικός. Σημαντικά είναι κάποια πράγματα που κάνω ενδεχομένως. Και αν λέω κάτι σημαντικό, αλλά εγώ δεν είμαι σημαντικός. Και κινούμαστε τώρα σε έναν κόσμο που υπάρχει και λίγο μια τάση να ποιος θα πει την πιο ανθρωπιστική ατάκα για να τον χειροκροτήσουμε και να πούμε καταπληκτικός ο ένας, καταπληκτικός ο άλλος. Είναι αυτονόητα πράγματα. Είναι θλιβερή η κοινωνία μας αν πρέπει να βγω εγώ να πω καλό θα ήταν να μην βιάζετε ας πούμε τους συναδέλφους σας. Πείτε με παράξενο παιδί μου, αλλά μ' αρέσει να μην χτυπάω τον συναδελφό μου. Αλλά είναι προσωπικό μου θέμα. Βίτσιο μου, μ' αρέσει, μου γουστάρα να το χτυπάω. Αν αυτό είναι κάτι άξιο λόγου, κανονικά δεν θα έπρεπε καν να είναι θέμα. Το ότι ο Σωτήρης Τσαφούλιας, που τον εκτιμώ πάρα πολύ και είναι φίλος μου, δίνει μια συνέντευξη και λέει αυτονόητα πράγματα και γίνεται θέμα, είναι πρόβλημα. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Και την έχουμε χάσει τη μάχη με το αυτονόητο. Γι' αυτό και στα social media κυκλοφορούν κάποιες απόψεις που είναι trendy τώρα. Και από κάτω τα καφενεία. Με την καλή έννοια. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε όλη την υπόλοιπη χώρα ή ζουν δίπλα μας και δεν εκφράζονται στα social media, νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν και δεν τους ακουμπάμε. Πρέπει να τους ακουμπήσουμε στα τραπέζια με τους γονείς μας, με τους φίλους μας, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, στην καθημερινότητά μας. Να μιλήσουμε πραγματικά. Αλλιώς δεν θα αλλάξει τίποτα με το να αποστάρουμε και να βγούμε στα κανάλια και να πούμε το αυτονόητο. Πρέπει να μιλήσουμε. Πρέπει να μειώσουμε τις αποστάσεις και πρέπει να χτυπήσουμε τις ιδεολογίες οι οποίες κατακρεουργούν και δολοφονούν στην οικογένειά μας, στο στενό μας περιβάλλον, στον σύντροφό μας, στη σύντροφό μας. Δεν θα είμαι από τους ανθρώπους που θα σου έλεγαν «Κοίτα να ξαναδείς Βάνα, είναι η χειρότερη περίοδος στην ιστορία, είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί». Όλα αυτά συνέβαινε και η έμφυλη βία, και οι γυναικοκτονίες και οι βλαβερές ιδεολογίες ορισμένων αντρών και η καταπίεση των μειονοτήτων. Απλά τώρα είναι μια περίοδος η οποία, κατά την προσωπική μου άποψη, αυτά έρχονται στο φως. Αυτό αλλάζει μόνο. Η φύση του ανθρώπου παραμένει η ίδια. Cancel or no cancel, η φύση και οι ιδεολογίες που κινούν τον κόσμο είναι ίδιες. Δηλαδή και μετά από ένα-δύο χρόνια να είμαστε καλά και να ξαναμιλήσουμε. Αν ας πούμε το Me Too, η διαφορετικότητα έχει γίνει λίγο πιο... Δεν είναι ματαιόλογο αυτό θα σου πω, αλλά το πιστεύω. Έχει γίνει λίγο πιο καθημερινό. Έχει γίνει μια κουβέντα που υπάρχει στις ζωές μας περισσότερο και υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις ομάδες σε διάφορες θέσεις και στην τηλεόραση περισσότερο και όλα βάλτα μέσα. Οι ιδεολογίες που κινούν τη χώρα μας δεν θα έχουν αλλάξει. Ενώ με ομοφιλόφιλο πρωθυπουργό ή με μια τρανς στη Βουλή, η ιδεολογία που κινεί τη χώρα δεν θα αλλάξει. Η βία που διατρέχει τις σχέσεις μας και τον τρόπο με τον οποίο είμαστε εγκαθιδρυμένοι σε αυτό το κοινωνικό σύνολο δεν θα αλλάξει με το να συζητάμε το Me Too. Συζητήθηκε παντού το Me Too, εκτός από τα κανάλια. Δεν αλλάζει δηλαδή η εξουσία που ασκούν οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες στα μίντια της χώρας, η καθοδηγούμενη βία, η ιδεολογία που έχουν οι καναλάρχες και βλέπουν τη γυναίκα σαν ένα πάρα πολύ ωραίο κορμί και σαν δύο υπέροχα οπίσθια ή μπούστο ανάλογα τα γούστα του καθενός. Δεν θα αλλάξει αυτό. Κρύβεται, πάει προς τα πίσω. Δηλαδή η εταιρική εικόνα είναι τέλεια πάντα. Και ανάλογα, αν υπάρχει κάποιο κάτι κατά λάθος βγει στον αέρα, θα το καλύψουμε, αλλά εμείς δεν στερνιζόμαστε αυτές τις απόψεις. Μα πάνω σε αυτές τις απόψεις έχει φτιαχτεί όλο το σύστημα. Γι' αυτό λέω ότι δεν θα αλλάξει. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό το πέρασμα. Εγώ τουλάχιστον αυτό σκέφτομαι. Για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μια τρικυμία, να τους πετάξουμε ένα σωσίβιο και να τους πούμε «Δεν είσαι μόνος». Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχει σημασία, αλλά έχει ενδιαφέρον να υπάρχεις και να μιλάς σήμερα αν έχεις κάτι να χάσεις. Αν δεν έχεις τίποτα να χάσεις, δεν έχει πλάκα. Δηλαδή να βγεις τώρα σε μια πρωινή εκπομπή και να μιλήσεις για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη καταδικαστεί, καταδικάζονται ή κατηγορούνται ήδη, ας πούμε. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Είσαι σε μια ασφάλεια. Εγώ από τις πρωινές εκπομπές και από αυτό το lifestyle κόσμο δεν ζητάω κάτι. Ενώ δεν ζητάω ούτε την επιβεβαίωσή τους, ούτε τον χρόνο τους, ούτε τη συμπάθειά τους, ούτε τίποτα. Και ενδεχομένως κάποιες φορές ούτε και αυτοί από μένα. Αλλά δεν φοβάμαι, γιατί δεν έχω να χάσω κάτι από εκείνους. Έχω να χάσω από την έννοια το ότι λέω κάτι το οποίο δεν είναι
εύκολο να το δεχτεί κάποιος. Έχω να χάσω τη συμπαθιά τους. Έχω να χάσω όταν πας σε μια τύχη που μπήκε δεν λες για τη στάση του χειμώνα και για το πώς περνάς με τις σχέσεις σου και μιλάς για θέματα τα οποία είναι δύσκολα. Και θέματα δύσκολα δεν είναι η θέση της γυναίκας στο θέατρο. Δύσκολο θέμα είναι η δικιά σου θέση που παρουσιάζεις αυτήν την εκπομπή με τον καναλάρχη σου, τα θέματα που βάζεις, τι σου επιτρέπουν, γιατί ο συνεργάτης σου κρύβεται και αναγκάζεται να κρύβεται τόσα χρόνια, το τι συμβαίνει με τα εθνικά μας ζητήματα, τι κάνουμε με το μεταναστευτικό, τι κάνουμε με τους Ρωμά και τους ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουν στα πεζοδρόμια. Αυτά είναι δύσκολα θέματα. Τι γίνεται με τη θρησκεία στη χώρα. Αυτά είναι δύσκολα θέματα. Δεν είναι δύσκολο θέμα να βγεις και να πεις σε ένα πρωινάδικο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει αλλαγές πολύ σημαντικές. Το να βγω εγώ να πω σε ένα πρωινάδικο, παιδιά, σταματήστε ας πούμε να χρησιμοποιείτε τον έναν ή τον άλλον σε όφελός σας. Αυτό είναι αυτονόητο. Εγώ θα είμαι απόλυτα ειλικρινής ότι όταν ξεκίνησε το θέμα του διαχωρισμού πέρυσι, ήμουνα από τους ανθρώπους που είπαν ότι δεν γίνεται να διαχωρίσουμε το κοινό. Έτσι όπως άρχισαν τα πράγματα να συμβαίνουν στη χώρα και υπάρχουν κάποιες αποφάσεις κυβερνητικές που αφορούν όλα τα θέατρα, ενώ διαφωνώ με το διαχωρισμό, πιστεύω ότι τα θέατρα πρέπει να είναι ανοιχτά. Και τα βιβλία και τα μυαλά και τα αλεξίπτωτα. Οπότε υπό αυτή την έννοια πιστεύω ότι ένα ανοιχτό θέατρο κάνει μόνο καλό και ένα κλειστό θέατρο κάνει κακό. Γιατί δεν δίνει το χώρο σε ανθρώπους να συναντηθούν. Αυτό που πάρα πολύ καιρό με καθοδηγούσε είναι ότι νομίζω ότι ο κόσμος κινείται από αγάπη ή από μίσος. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους εγώ διαφωνώ το κάνουν από μίσος. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μισούν τους ομοφυλόφιλους, μισούν τις γυναίκες, γι' αυτό συμπεριφέρονται έτσι. Και καταλαβαίνω τώρα με το θέμα του κορονοϊού και των διαχωρισμών, ή νομίζω ότι καταλαβαίνω, ότι είναι ο φόβος αυτός που τους οδηγεί. Και ο παράλογος φόβος. Ένας παραλογισμός, γιατί για μένα είναι παραλογισμός ένας άνθρωπος να κυκλοφορεί έξω εμβολιασμένος με μάσκα. Να περπατάει έξω εμβολιασμένος με μάσκα. Είναι μέσα στο αυτοκίνητό του με μάσκα. Ή να περπατάει σε ένα άλσος και να φοράει μάσκα. Ή να φοβάται συνεχώς. Απόλυτα υγιείς άνθρωποι να μένουν ένα χρόνο μέσα στο σπίτι τους. Το θεωρώ ένας παράλογος φόβος. Το ότι είναι αυτή η παράσταση τόσο σημερινή θα έπρεπε να είναι θλιβερό. Δηλαδή νομίζω ο ίδιος ο Φω σαν άνθρωπος δεν θα ήθελε να είναι επίκαιρη η παράστασή του. Σαν καλλιτέχνης θα ήθελε να γράψει κάτι το οποίο θα είναι πανανθρώπινο, ας πούμε για τον έρωτα ή τις σχέσεις. Και έγραψε για την βία της εξουσίας και την αστυνομική βία και δυστυχώς δεν σταματάει να παίζεται αυτό το έργο. Γιατί δεν σταματάει αυτός ο φόνος. Επαναλαμβάνεται και απλά αλλάζει ονόματα και χώρα. Θα ήθελα με ένα μαγικό τρόπο να σταματήσει να είναι επίκαιρο αυτό το έργο, αλλά η φύση του ανθρώπου, εμείς ας πούμε στην παράσταση και ο τρόπος που το είδε και ο Γιάννης Κακλέας και με τον τρόπο που το οδηγήσαμε και μουσικά, αλλά και με τη διασκευή του, ήταν να είναι πυρήνας ο άνθρωπος. Γι' αυτό και διατρέχει την παράστασή μας ένας γελοτοποιός. Οπότε από τη γέννησή του μέχρι το συμβάν αυτό του Πινέλη. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Οι σχέσεις, η ανθρωπίλα μέσα σε μια σαπίλα, η οποία έρχεται και φεύγει, αλλά αυτό είναι δυστυχώς αυτό που καταλαβαίνουμε στην παράσταση, ότι η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει. Και είναι κάτι που μου αρέσει πολύ, είναι ότι αν θες να γνωρίσεις κάποιον πολύ, λέει δώσ' του εξουσία. Με είχαν τρομοκρατήσει στην αρχή αν είμαι αναρχικός φιλελές ή αναρχικός φιλελές ή κάτι ενδιάμεσο. Και γι' αυτό και στα τραγούδια, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα ήθελα να προτείνω πράγματα στον Κακλέα και εκείνος σε μένα για το πώς θα γίνει αυτή η παράσταση, είχαμε το ερωτηματικό του ότι εμείς πώς θα καθοδηγήσουμε αυτή την παράσταση, γιατί είναι πολιτικό το ζήτημα. Και ο Κακλέας πάντα μου υπενθύμιζε και έχει δίκιο ότι ο Φω είναι ένας άνθρωπος συγκεκριμένης πολιτικής, συγκεκριμένου πολιτικού χώρου. Δεν είναι ένας καλλιτέχνης που δεν ξέρουμε. Δηλαδή το έργο δεν το έγραψε ένας άνθρωπος, ένας συγγραφέας που δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτόν. Μια πολιτική περσόνα, ακτιβιστής, αριστερός, στα όρια του αναρχικού σε ορισμένες περιπτώσεις της ζωής του, ο οποίος είχε μια συγκεκριμένη πορεία στο συγκεκριμένο χώρο. Οπότε κι εμείς δεν ξεφύγαμε από αυτό το πλαίσιο, όμως το φέραμε στο να κουμπάει την ανθρώπινη ύπαρξη στο σήμερα, που η δεξιά και η αριστερά, κατά την άποψή μου και για τη γενιά μου, είναι λέξεις, δεν υφίστανται. Οι ιδεολογίες είναι αυτές οι οποίες παρεκκλίνουν, αλλά εμείς θέλαμε να στοχεύσουμε τον άνθρωπο. Δεν μου την έχουν πέσει για την παράσταση. Για τις συνεντεύξεις που δίνω μου την πέφτουνε, όντως. Για την παράσταση όχι. Αντιθέτως, σε πράγματα τα οποία φοβήθηκα ότι θα προκαλέσουν, προκάλεσαν χειροκρότημα. Και επειδή το σύνολο της παράστασης έχει μια συγκίνηση και μια φωτιά του γελοτοπίου, γιατί οι παλιάτσοι της παράστασης καίγονται και οι ίδιοι.
δεν δείχνουν το δάχτυλο στον κόσμο. Ακόμα και τα πράγματα τα οποία κατακεραυνώνουν, τα λούζονται οι ίδιοι. Εμείς τα λουζόμαστε. Και γίνεται μια συμμετοχή με το κοινό. Δεν δείχνουμε ότι εσείς ακολουθείτε ένα λάθος δρόμο, αλλά όλοι είμαστε μέσα σε ένα καράβι το οποίο δεν ξέρω αν βουλιάζει, αλλά πάει προς τα βράχια. Εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ για κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο. Για συμπεριφορές τοποθετούμε. Και αν κάποιος προσβάλλεται από αυτό, πάει να πει ότι το πρόβλημα το έχει εκείνος, γιατί ενστερνίζεται κάποιες συμπεριφορές που δεν θα έπρεπε να τις αναφέρω εγώ. Είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητη η ανθρωπιά που πρέπει να έχουμε απέναντι στα πράγματα. Για μένα. Αν δεν το σκέφτηκα ποτέ το μέλλον, ούτε τώρα το σκέφτομαι. Και μάλλον γι' αυτό βούτυξα μέσα στο χάος. Forever breaks my heart and never says goodbye.